Στις δύο προηγούμενες. Το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας, Αλεξία, που διεξήχθη στις 17 Δεκεμβρίου, ήταν 160 βουλευτές που υπερψήφισαν το Σταύρο Δήμα και 135 που δήλωσαν παρόν, ενώ συνολικά συμμετείχαν 295 βουλευτές. Στην πρώτη ψηφοφορία, εκτός από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, υπερψήφισαν το Σταύρο Δήμα και οι ανεξάρτητοι Σπύρος Λικούδης, Γρηγόρης Ψαριανός, Γιώργος Νταβρής, Χρήστος Αηδόνης και Κατερίνα Μάρκου. Παρόν είχαν ψηφίσει τότε ο Βύρον Πολύδωρας, ο Βασίλης Καπερνάρος, ο Πέτρος Τατσόπουλος, ο Μίμης Ανδρουλάκης, η Νίκη Φούντα, ο Βασίλης Οικονόμου, η Χρυσούλα Γιαταγάνα, ο Παναγιώτης Μελάς, η Ραχίλ Μακρύ, ο Θεόδωρος Παραστατίδης, ο Μάρκος Μπόλαρης, η Θεοδόρα Τζάκρη και ο Γιάννης Κουράκος. Τώρα, στη δεύτερη ψηφοφορία το αποτέλεσμα ήταν 168 ψήφοι υπέρ του Σταύρου Δήμα και 131 παρόν. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 299 βουλευτές. Ήταν απούσα τότε η βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Μαρία Κόλια Τσαρουχά και αντιπρόεδρος της Βουλής, η οποία με επιστολή της γνωστοποιούσε ότι αν ήταν παρούσα θα ψήφιζε παρόν. Όμως δεν προσμετρήθηκε στο αποτέλεσμα η επιστολική ψήφος αυτή, καθώς δεν ήταν σε αποστολή της Βουλής η κυρία Τσαρουχά. Στη δεύτερη αυτή ψηφοφορία υπέρ του Σταύρου Δήμα, εκτός από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Μίκα Ιατρίδη, Κώστας Γιωβανόπουλος, Κώστας Γιώργος Κασαπίδης, Παναγιώτης Μελάς, Γιάννης Κουράκος, Βασίλης Οικονόμου, Ευστάθιος Μπούκουρας και Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος. Τώρα, Άννα.